μύθος λέει ότι ό,τι είναι νόστιμο είναι και απαγορευμένο. Στη διατροφή του Joy όμως έχουμε δικά μας κόλπα και πάνω απ' όλα βάζουμε την υγεία μας. Γεια σας, είμαι η Νίκη Κάρτσονα και βλέπετε Joy. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά όταν βρισκόμαστε σε δίαιτα είναι ότι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την ποσότητα και όχι τόσο για το θερμιδικό περιεχόμενο των τροφών μας. Το ότι είμαστε αυτό που τρώμε είναι η μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα είμαστε οι θερμίδες που καίμε. Άλλωστε, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του βάρους απαιτεί προσοχή και στους δύο παράγοντες, δηλαδή στο ενεργειακό ισοζύγιο των θερμίδων που καταναλώνουμε, αλλά και εκείνο που ξοδεύουμε. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να απαγορεύουμε στον εαυτό μας ένα light αναψυκτικό το οποίο έχει μηδενικό θερμιδικό φορτίο, αν τσιμπολογάμε όλη μέρα. Και μπορεί να μοιάζει χαοτικό όλο αυτό με τη μέτρηση θερμίδων, ωστόσο δεν χρειάζεται να περάσουμε όλη μας τη ζωή με τον θερμιδομετρητή στο χέρι. Ο τομέας που χρειάζεται δουλειά είναι αυτός της δαπάνης των θερμίδων. Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι για να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Αρκούν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας για να πετύχουμε σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, αλλά και για να βελτιώσουμε την υγεία μας. Ας πούμε, μία μισά ώρη βόλτα με το σκύλο μας βοηθάει να κάψουμε περίπου 110 θερμίδες. Επίσης, αν χορέψουμε για 30 λεπτά με τη μουσική που μας αρέσει, αυτό σημαίνει κάψη περίπου 200 θερμίδων. Όσο για την ενασχόληση με τις δουλειές του σπιτιού, με μία ώρα νοικοκυριού στο διαμέρισμά μας και με περισσότερες από 200 θερμίδες. Εννοείται πως ό,τι και αν κάνουμε, δεν ξεχνάμε την ενυδάτωση του οργανισμού μας. Και αν τα 8 ποτήρια νερό που προτείνονται σε κάθε δίαιτα είναι ένας στόχος που δεν μπορούμε να φτάσουμε, υπάρχουν ωστόσο εναλλακτικές. Αναψυκτικά με μηδενικό θερμιδικό φορτίο, ανθρακούχα ή με γεύσεις φρούτων μπορούν να αντικαταστήσουν εκείνα τα 2 ποτήρια που ποτέ δεν καταφέρνουμε να πιούμε. Χωρίς να καταφεύγουμε σε ακρότητες, μπορούμε να κρατήσουμε λογαριασμό των θερμίδων που καταναλώνουμε και εκείνων που ξοδεύουμε, κρατώντας ημερολόγιο. Σημειώνοντας για λίγο καιρό, αλλά σε καθημερινή βάση τι καταναλώσαμε, πώς και αν το κάψαμε, δημιουργούμε μόνοι μας τον προσωπικό μας οδηγό στη δίαιτά μας. Αυτά ήταν τα μυστικά που σήμερα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είμαι η Νίκη και βλέπετε Joy!